Προημερών, 30χρονος χτύπησε βάναυσα τον σπίτι νοικοκύρη του και τελικά κατέληξε στη φυλακή. Θύμα ξυλοδαρμό από νικάρη της έπεσε όμως και μία γυναίκα. Ο 42χρονος άνδρας που του είχε νοικιάσει το σπίτι της όφιλε περίπου 2.000 ευρώ σε ενίκεια. Ο Λέας μου ήρθε από το Βέλγιο, ζει στο Βέλγιο και ήρθε για να περάσει 1-2 μήνες στην Ελλάδα. Ταυτοχρόνως αποτάνθηκε προς τον μισθωτή ενός ακινήτου το οποίο έχει και εκμισθώνει και του ζήτησε ότι εδώ και 2 χρόνια της οφείλει το ποσό των 100 ευρώ για κάθε μήνα ή τη 2.400. Επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο μισθωτής της έδωσε 300 ευρώ και 100 ευρώ τις κατέθεσε στην τράπεζα. Για το υπόλοιπο ποσό, αντί άλλου, όταν διαμαρτυρήθηκε, πότε θα μου δώσει τα υπόλοιπα, τη γρονθοκόπησε, όπως αποδεικνύεται από τη δικογραφία, καταφέροντας γρονθοκοπήματα στο αριστερό της μάτι. Η γυναίκα που μένει σε χώρα του εξωτερικού ήρθε στην Πάτρα για να τακτοποιήσει κάποιες δουλειές. Συναντήθηκε με το μισθωτή και όπως ήταν φυσικό, του ζήτησε τα χρήματά της και τότε άρχισε ο διαπληκτισμός. Είναι ευχής έργων το ότι η κόρη του οφθαλμού του αριστερού σώθηκε από θαύμα. Παρεπέμφθη ενώπιον της εισαγγελέως και το ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά των 309 του ποινικού κώδικα και για εξύβριστη απειλή. Και μήνυσε και την πελάτησά μου, φυσικά μήνυσε για αντιπερισπασμό, ότι άσκησε βία εναντίον του και άσκησε μήνυση για εξύβριση και σωματικές βλάβες. Μιλάμε για μια γυναίκα που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της, για μια γυναίκα που ήταν στο νοσοκομείο και για μια γυναίκα που παρέμεινε κλινήρης και δεν μπορούσε, κατέρρε, δεν μπορούσε να περπατήσει. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, κατά τον κατηγορούμενο, ο οποίος δεν αποδέχεται την πράξη του και να ζητήσει συγγνώμη, γυρίζει και έκανε και μήνυση εναντίον της για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σύμφωνα με τη μήνυση που έχει κατατεθεί, ο άνδρας τη χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματός της. Η γυναίκα μετέβη στο νοσοκομείο στην κατάσταση που βλέπετε. Ακόμη και οι γιατροί υπέστησαν σοκ στη θέα της γυναίκας.